Welcome to Cyberspace and Sergio. This is Dr. Neo. I made this channel to keep you updated and demonstrate the private. Stay tuned with us. Cyberspace and Sergio at YouTube. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στο Ευζήν. Εδώ είμαστε και πάλι. Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά, υγιείς και με θετική διάθεση, διότι ξεκινάει μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Ζεστή πάντα, είμαστε στο καλοκαίρι, άρα έχουμε ζέστη. Ξεκινάμε με ομορφιά γιατί θέλουμε να είμαστε, αλλά και να αισθανόμαστε όμορφα, γιατί πολλές φορές η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει και την εσωτερική μας διάθεση. Ξεκινάμε λοιπόν, σήμερα θα αναλύσουμε ποιες θεραπείες μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι πιο σύγχρονες θεραπείες για την ανανέωση του προσώπου. Θα μιλήσουμε μόνο για το πρόσωπο σήμερα. Ποιες είναι οι πιο σύγχρονες, οι πιο αποτελεσματικές? Όλες είναι αποτελεσματικές, εξαρτάται από τα χέρια του ειδικού και από τον ίδιο τον ασθενή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ποιες είναι αυτές οι θεραπείες που μπορούμε να κάνουμε στο πρόσωπό μας, χαρίζοντάς μας τα βέλτιστα αποτελέσματα. Είτε αυτές είναι παρεμβατικές, χειρουργικού τύπου, είτε είναι πιο συντηρητικές. Και όλα αυτά θα τα αναλύσουμε με τον πλαστικό χειρουργό, τον νεοφυτό Δημητριάδη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αλλά καλημέρα. Και γνάθο προσωπικός χειρουργός. Γνάθο προσωπικός χειρουργός. Για να μην συγχύζουμε για το. Να μην συγχυζόμαστε. Πολύ καλά κάνετε και με διορθώνετε. Είναι η γλώσσα λανθάνουσα πολλές φορές. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές πέφτουμε σε αυτά τα λάθη, διότι λέμε, εντάξει, ασχολείστε με την αισθητική, άρα πρέπει να είσαι πλαστικός. Μεγάλο λάθος, να απολογηθώ για ακόμα μια φορά. Πάμε να δούμε λοιπόν, να ασχοληθούμε με το πρόσωπό μας. Οι περισσότεροι δεν ξεχωρίζουμε πια άντρες γυναίκες. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Θεωρούμε ότι όταν φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ηλικία πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν έχουμε έναν τύπο δέρματος, πρέπει να κάνουμε πάλι συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσετε το στίγμα. Υπάρχουν καλοί και όχι καλοί, πιο δεκτικοί ασθενείς από κάποιους άλλους όσον αφορά την ηλικία, όσον αφορά την σύσταση του δέρματος ή ακόμα και τη δομή των οστών? Ναι, εγώ ήμουν να το ξεκαθαρίσουμε, να χαιρετήσω καταρχάς και όλους τους τηλεθεατές και να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι για μας. Λοιπόν, η ηλικία λοιπόν, ο αριθμός αυτός, η χρονολογική ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο, ναι, στο πώς ένα πρόσωπο, ένα δέρμα έτσι αλλάζει. Αυτό που μετράει πάρα πολύ είναι η βιολογική ηλικία. Σίγουρα η εξέλιξη του χρόνου επιφέρει πολλές δομικές αλλαγές στο δέρμα του προσώπου, στα οστά του προσώπου, ναι, στις υποδόρειες δομές. Αυτά φυσικά θα είναι επακόλουθο του χρόνου, αλλά κυρίως έτσι και των χαρακτηριστικών του δέρματος και των συνηθιών του ατόμου. Για παράδειγμα, η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μάλιστα, μάλιστα. Το κάπνισμα. Mm-hmm. Το να βάζουμε και να χάνουμε κιλά. Ναι. Έτσι. Το γιογιό που λέμε. Το γιογιό. Mm-hmm. Το πόσο συντηρούμε το δέρμα μας. Ναι. Ακόμα και ίσως κάποιες απώλειες δοντιών. Αυτό θα έλεγα τώρα. Μάλιστα. Απώλειες δοντιών. Ναι. Η σκελετική δομή του προσώπου, αν υποστηρίζει, μάλιστα, ή δεν υποστηρίζει την γύρανση. Mm-hmm. Και επιτέλου και τελευταία είναι το μεγάλο θέμα αυτό που έχουμε όλοι, είναι το γονιδιακό. Τι γονίδια κουβαλούμε τι μαζί μας. Τι γονίδια κουβαλάμε. Άρα θα πρέπει έτσι να ερχόμαστε για να σας δείχνουμε φωτογραφίες μαμάς και του μπαμπά. Έτσι ακριβώς για να το κάνουμε. Ωραία, ωραία. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις προσωπικών μαρτυριών. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έρχονται για ένα συγκεκριμένο, για μια συγκεκριμένη θεραπεία και δεν είναι ο κατάλληλος ασθενής. Έτσι ακριβώς. Αυτό που κάνουμε εμείς όταν έρχεται κάποιος ασθενής, οι ασθενείς έρχονται οι περισσότεροι με συγκεκριμένες ερωτήσεις και mm-hmm. συγκεκριμένο πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει, για παράδειγμα, το λίπος στο λαιμό. Ναι. Δεν μου αρέσει η πτώση στο μάγουλο. Mm-hmm. Ή μπορεί, δεν μου αρέσει η μύτη μου. Μάλιστα. Ή μπορεί να έρθουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι βασικά δεν ξέρουν τι θέλουν. Μάλιστα. Ή να έχουν κάποιες. Αυτή είναι πιο εύκολη όμως. Μάλλον πιο δύσκολη είναι αυτή. Πιο δύσκολη. Γιατί από αυτούς τους ασθενείς, ξέρεις, η επιτυχία ενός αισθητικού χειρουργού είναι να έχει ένα ευχαριστημένο ασθενή. Πάνε ο ασθενής ο οποίος ξέρει τι έχει,
πολύ εύκολα μπορεί να του προτείνεις, να διορθώσεις και να είναι ευχαριστημένος. Ναι, ναι. Αυτός που δεν ξέρει δεν μπορεί να καταλάβει ποιες είναι οι δυνατότητες της διόρθωσης της αισθητικής χειρουργίας. Ναι. Ίσως να φαντάζεται πράγματα οποία δεν μπορούν έτσι να γίνουν. Και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, μάλιστα, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τον ασθενή, mm-hmm, στο αρχικό, έτσι, στην αρχική επίσκεψη, να δώσουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε. Και εδώ είναι που τα πιο πολλά προβλήματα γίνονται, όταν η επικοινωνία μεταξύ ασθενή και γιατρού δεν είναι ορθή. Έχουμε άλλα πράγματα να περιμένει ο ασθενής, mm-hmm, άλλα πράγματα μπορεί να δώσει η ιατρική, μάλιστα, και εκεί υπάρχει μια ρήξη στην αισθητική χειρουργία. Και εδώ παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που είπατε, η επικοινωνία, αλλά και η προσωπική επαφή του γιατρού με τον ασθενή. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για πράγματα που αφορούν την ματαιοδοξία, την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Οπότε, οφείλετε εσείς να προσεγγίζετε και σε ψυχολογικό επίπεδο τον ασθενή, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Τώρα, από ματαιοδοξία δεν θα το δεχτώ ακριβώς. Είναι του ανθρώπου. Η ανθρώπινη ματαιοδοξία, ναι, να μπορεί να αισθάνεται και να δείχνει όμορφα. Σωστά. Είναι φυσικά και μια άλλη διάσταση όπου ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να δεχτεί ότι μεγάλωσε και τελείωσε αυτό το πράγμα, δεν βελτιώνεται, mm-hmm, δέχεται ουσιαστικά το τέλος, το θάνατο. Ναι, ναι. Και αυτό κανείς από τη φύση του από εμάς δεν είμαστε πλασμένοι να το δεχτούμε. Οπωσδήποτε. Τι έχει γίνει, η σύγχρονη ιατρική απλά έχει αυξήσει το μέσο όρο ζωής, mm-hmm, ο σημερινός πενιντάρης είναι απλά μεσήλικας. Έτσι, mm-hmm, ή ακόμα αρχίζει την οικογένειά του σε άλλες χώρες. Μάλιστα, ναι. Παλιά, ναι, ναι, ένας πενιντάρης ήταν σχεδόν στο τέλος της ζωής του. Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ατοπιστεί ηλικίες κατά 20-30 mm-hmm χρόνια. Άρα λοιπόν και οι τεχνικές έχουν τελειοποιηθεί και πλέον ο άνθρωπος σας ζητά όλο και περισσότερο, mm-hmm, να έχει μια μεγαλύτερο βίο, αλλά και πιο ποιοτικό βίο, και η αισθητική είναι ένα τμήμα που, είτε θέλουμε είτε όχι, επηρεάζει, όπως είπατε, πολύ, ναι, στα ψυχολογικά των, ναι, άνθρωπων, σίγουρα, στην κοινωνικότητά του και στη, mm-hmm, λειτουργικότητά του. Άρα, ερχόμαστε στο ιατρείο. Έχουμε θεματάκια χαλάρωσης, γιατί οι περισσότεροι με το πέρασμα της ηλικίας μπορεί να έχουν την γονιδιακή αυτή ευχέρεια ή να έχουν την ευλογία, συγγνώμη, την γονιδιακή, αλλά η χαλάρωση δυστυχώς ακολουθεί τους νόμους της βαρύτητας. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι, ξεκινώντας να καταλάβουν οι τηλεθεατές πώς έτσι γερνούμε, πώς, ναι, μεγαλώνουμε και πώς το πρόσωπο κυρίως, το δέρμα του προσώπου και η στία ανταποκρίνονται σε αυτή την χρονολογική, έτσι, mm-hmm, εξέλιξη. Και αυτό γίνεται ως εξής. Αρχικά, από τις κινήσεις που έχουμε, δημιουργούμε κάποιες ρητιδούλες. Αυτές είναι οι δυναμικές ρητίδες, mm-hmm, και το κολαγόνο με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα χάνει κολαγόνο, ελαστίνη και αλλοιονικό οξύ. Mm-hmm. Και αρχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε στην πρώτη φάση, με άλλα 30, όπου είναι εμφανή στο πρόσωπο τα σημάδια αυτής της απώλειας του κολαγόνου, mm-hmm, της ελαστίνης, όπου είναι οι δυναμικές ρητίδες εκφράσεις. Μπράβο. Mm-hmm. Προχωρώντας λοιπόν σε δεύτερη φάση, γύρω στα 40, και πολλοί από εμάς που είχαμε φίλους ή φίλες που ήταν λίγο πιο γεμάτοι, στα 40 βλέπουμε ότι ομορφαίνουν, γιατί ακριβώς το πρόσωπο, mm-hmm, αρχίζει να χάνει όγκο. Μάλιστα, το λίπος βασικά απορροφάται, mm-hmm, και μετατοπίζεται. Και μεταγενέστερα σε την τρίτη φάση αρχίζουν λοιπόν οι σύνδεσμοι που κρατάνε το δέρμα και τις περιτονίες δεμένες στα οστά, mm-hmm, να χαλαρώνουν και να κρεμάμε λόγω βαρύτητας. Αρχίζουν τα οστά να απορροφούνται, τα δόντια να, μάλιστα, χάνονται, το στόμα να αλλάζει σχέση, γνάθος με τη μύτη, με το πρόσωπο, τα χείλη, έτσι όλες αυτές οι δομές αλλάζουν και μπαίνουμε πλέον στο aging face. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να αξιολογούνται και ανάλογα με το τι πρόβλημα υπάρχει, πρέπει, mm-hmm, να προτείνεται στον ασθενή η κατάλληλη θεραπεία. Είτε αυτή είναι παρεμβατική με χειρουργική μέθοδο, είτε είναι συντηρητική. Έτσι ακριβώς. Ποιες είναι οι επιλογές που μπορεί να δοθούν στον υποψήφιο ασθενή? Ακριβώς. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, χωρίζουμε βασικά τις επεμβάσεις στο πρόσωπο. Είναι οι μη χειρουργικές και οι χειρουργικές. Mm-hmm. Τώρα, η κάθε μια από αυτές έχει και τις δικές της ενδείξεις. Μάλιστα. Ένας ασθενής, για παράδειγμα, νεαρός ασθενής, στα αρχικά στάδια της δερματοχάλασης, για παράδειγμα στα 30-35, mm-hmm, όπου αρχίζει αυτή η απώλεια του κολαγόνου και αρχίζουν οι δυναμικές ρητίδες, άρα εκεί πρέπει να πολεμήσουμε βασικά
και να εξαλείψουμε τις δυναμικές ρητίδες, οι οποίες στην πορεία θα εξελιχθούν σε στατικές ρητίδες. Και θα έχουμε βαθιές άβλακες. Mm-hmm. Άρα, σε αυτό το στάδιο μπορούν ενέσιμα υλικά, όπως για παράδειγμα το Botox ή οποιαδήποτε άλλα υλικά, να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσουμε και να διορθώσουμε αυτή τη ρητίδα. Mm-hmm. Μεταγενέστερα, όταν αρχίσουμε λοιπόν να μπαίνουμε στη φάση της στατικής ρητίδας, mm-hmm. πρέπει να, και της απώλειας όγκου, πρέπει να δώσουμε όγκο στο πρόσωπο. Και mm-hmm. αυτός ο όγκος μπορεί να δοθεί είτε με τη χρήση κάποιων ενέσιμων υλικών, όπως είναι για παράδειγμα το υαλουρονικό οξύ ή άλλα, η μερκαπτάν mm-hmm. ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούμε σήμερα. Εγώ είμαι πολύ φαν και μου αρέσει πάρα πολύ το βιολογικός τρόπος, το δικό μας λίπος. Αφού χάσαμε λίπος, παίρνουμε δικό μας λίπος. Μάλιστα, μάλιστα. Και θέλω να σταθώ λιγάκι εδώ, mm-hmm. γιατί το δικό μας λίπος είναι ο καλύτερος, έτσι, λιπομεταφορά, καλύτερο ενέσιμο δηλαδή, λίπο. Λιπομεταφορά στο πρόσωπο. Ναι. Από συγκεκριμένο μέρος του σώματός μας ή δεν έχει σημασία? Δεν έχει σημασία, από την κοιλιά, από το πόδι. Από πού περισσεύει? Από πού έχουμε και μπορούμε. Από πού έχουμε και μπορούμε. Από πού έχουμε παραπάνω, ναι. Να σου πω, έχουν έρθει ασθενείς. Γιατί όλοι επιλέγετε την κοιλίτσα. Άρα. Και η γλουτή και τα πόδια. Και τα πλάγια του ποδιού. Μάλιστα, και μάλιστα. Αστειευόμαστε τώρα. Έτσι. Αλλά είναι η ίδια σύσταση το λίπος παντού. Ίδια σύσταση. Ναι. Ίδια γιατί υπάρχει και ένας μύθος για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό. Ναι. Κυρίως το λίπος, υπήρχε ένας μύθος ότι από την πλευρά που πιάνεις το λίπος υπάρχει διαφορά στο λιπόδι ιστό. Mm-hmm. Νομίζω δεν είναι τόσο από πού το παίρνεις, είναι από την τεχνική όπου παίρνεις το λίπος, από την τεχνική επεξεργασίας του λίπους. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι και από την τεχνική τοποθέτηση του λίπους. Αυτοί οι τρεις βασικοί πυλώνες είναι που mm-hmm. καθορίζουν mm-hmm. τη βιωσιμότητα του λίπους mm-hmm. Στο πρόσωπο. Και αυτό έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές έρευνες στη βιβλιογραφία. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και σήμερα με μια καινούργια τεχνική έχουμε καταλάβει λοιπόν, έχουμε μπει στην θεωρία των βλαστοκυττάρων που ακούγονται πάρα πολλά. Μάλιστα, ναι, ναι, ναι. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα βασικά? Είναι κάποια αδιαφοροποίητα αρχέγονα κύτταρα του οργανισμού. Τα αρχέγονα κύτταρά μας, ναι. Τα οποία διαφοροποιούνται και αρχίζουν ανάλογα με τον ιστό που τα βάζεις να παράγουν δομικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα στο δέρμα, να παράγουν κολαγόνο. Μάλιστα. Θέλουμε να βρούμε αυτά τα κύτταρα. Mm-hmm. Τώρα, τα παιδιά που έχουν δώσει ομφάλιο λόρο, αυτός ο ομφάλιος mm-hmm. λόρος είναι γεμάτος με βλαστοκύτταρα. Mm-hmm. Η δική μας όμως η γενιά δεν υπήρχαν αυτά. Ακριβώς. Και ακόμα δεν έχουν βγει στην αγορά τεχνητά βλαστοκύτταρα για κάθε άνθρωπο. Άρα, mm-hmm. όλη η έρευνα τίνει στην παραγωγή βλαστοκυττάρων αυτή τη στιγμή. Εμείς σήμερα με την λιπομεταφορά, ναι. Ο λιπόδης ιστός φυσικά των νεαρών ατόμων πιο πολύ, των πιο μεγάλων ατόμων λιγότερο, έχει αρκετά βλαστοκύτταρα. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτά τα βλαστοκύτταρα και να τα φέρουμε στο πρόσωπο με την λιπομεταφορά, αχα. Ώστε να βελτιώσουμε όχι μόνο τον όγκο του προσώπου, αλλά και την ποιότητα του δέρματος, μάλιστα. γιατί βάζουμε βλαστοκύτταρα. Mm-hmm. Και υπάρχει μια καινούργια τεχνική που λέγεται nano fat grafting. Τι είναι βασικά? Γίνεται μια μορφή επεξεργασίας του λίπους σε μικρότερα σφαιρίδια, mm-hmm. όπου συγκεντρώνουμε τα βλαστοκύτταρα και από αυτά τα βλαστοκύτταρα με κάποιους παράγοντες που τα ενισχύουμε, τα επαναφέρουμε στο πρόσωπο και μάλιστα. έτσι έχουμε μια τρομερή βελτίωση και της ποιότητας του δέρματος. Και από ό,τι αντιλαμβάνεται κάποιος, με τα ελάχιστα που μπορεί να γνωρίζει, αυτό θα έχει και περισσότερη διάρκεια, έτσι. Είναι ένα μόνιμο αντιγυραντικό, έτσι, μια μόνιμη αντιγυραντική θεραπεία. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να βοηθάς σε άλλους τομείς. Βεβαίως. Πρέπει. Μάλιστα. Γιατί όταν υπάρχει και πτώση, μάλιστα. η λιπομεταφορά δεν θα διορθώσει την πτώση, mm-hmm. θα διορθώσει τον όγκο. Ναι, είναι καλό να το λέμε αυτό. Έτσι. Γιατί ναι, υπάρχουν κάποια σχετικά μόνιμα αποτελέσματα, αλλά δεν διορθώνει τα πάντα. Όχι. Διορθώνει όσον αφορά την ποιότητα του δέρματος και όσον αφορά να γεμίσει, να γεμίσει με όγκο τα μέρη όπου έχει χαθεί. Άρα αυτές είναι δύο τεχνικές που είναι μαζί, λιπομεταφορά και βλαστοκύτταρα, ή είναι το ίδιο και το αυτό? Είναι δύο αποτελέσματα με μία τεχνική. Μάλιστα. Δηλαδή, μέσα στα κύτταρα του λίπους υπάρχουν και βλαστοκύτταρα. Τώρα, η επεξεργασία, μάλιστα. όπως είπα, εδώ είναι η διαφορά. Τι είναι να αλλάζει. Μάλιστα, εδώ στο είναι να διαφορά. Συγκεντρώσουμε πιο πολλά, ναι. αλλάζει. Και χρησιμοποιούμε και άλλους παράγοντες ταυτόχρονα. Uh-huh. Και αυτό είναι αναλόγως με τις ενδείξεις που παίρνετε του υποψηφίου ασθενούς. Και το τι ζητά ο ασθενής. Γιατί συνήθως τα γεμίσματα, να το πούμε έτσι, τα γεμίσματα τα κάνετε με άλλο τρόπο. Ναι. Αυτό θέλετε εσείς, θέλετε μια σφαιρική ανανέωση του προσώπου από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Και έτσι το άλλο, αν ένας ασθενής θέλει λίγο όγκο στο πρόσωπο, θα βάλουμε δεν λίγο υαλουρονικό οξύ. Μπράβο, δεν έτσι. Θα προβείτε σε λιπομεταφορά. Θεωρώ και πιστεύω, αλλά και αυτό αρχίζει πλέον και η βιβλιογραφία να το δίνει, ότι οι μεγάλες ποσότητες ξένων σωμάτων, όπως το υαλουρονικό οξύ, η μερκαπτάνη, δεν ξέρω αν βοηθάμε το πρόσωπο στην πορεία του χρόνου, mm-hmm.
ή προκαλούμε περισσότερα προβλήματα. Άρα από ένα όγκο και μετά, από ναι. μια ποσότητα και μετά, θεωρώ ότι η λιπομεταφορά είναι το gold standard. Μάλιστα. Είναι η μοναδική ενδεικνυόμενη τεχνική. Είναι μονόδρομος. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εξαρτάται πολύ και από το πόσο όγκο θέλει ο ασθενής. Τώρα, αν ο ασθενής έχει ταυτόχρονα, είναι καπνιστής, βαρύς καπνιστής, έχει εκτεθεί στη ηλιακή ακτινοβολία και έχουμε και μία γκλοκάο-2 δερματοχάλαση, έχει και μία ακτινική κεράτωση και θέλουμε να βοηθήσουμε και την ποιότητα της επιδερμίδας, τότε μπορούμε να συνδυάσουμε με τη λιπομεταφορά και τα πλαστοκύτταρα. Μάλιστα, μάλιστα. Και ταυτόχρονα και κάποια λέιζερ. Απόλυτα, απόλυτα αντιληπτό. Έτσι. Αλλά είναι συνεχόμενα. Είναι συνεχόμενα. Όχι μόνο συνεχόμενα, είναι και διάφορες άλλες τεχνικές. Αυτές δεν είναι επεμβατικές. Όχι, η λιπομεταφορά θεωρείται μικροεπεμβατική. Γίνεται στο ιατρείο. Στο γραφείο με τοπική αναισθησία, μάλιστα. με μια μικρή... Και είναι αμέσως γίνεται η όλη διαδικασία του λίπους. Το λίπος πρέπει να το πάρουμε και να το τοποθετήσουμε αμέσως, γιατί το λίπος είναι ζωντανά λιποκύτταρα. Ακούω πολλούς λένε γιατί το φυλάμε. Γιατί αν το λίπος το καταψύξεις πλέον, έχει σκοτώσει τα ζωντανά λιποκύτταρα και χρησιμοποιείται ως ένα κανονικό φίλερ, όπως η αλλογική οξία παράδειγμα. Μάλιστα. Άρα η λιπομεταφορά έτσι γίνεται... επιβάλλεται να γίνεται ταυτόχρονα με το harvesting του λίπους. Μάλιστα. Διαφορετικά δεν είναι πλέον ζωντανή λιπομεταφορά. Mm-hmm. Και δεν έχει βαστοκύτταρα. Μάλιστα. Έτσι μας μείνανε 2 λεπτά γιατί μιλάμε με συνέχεια πολλά. Είναι τόσο ενδιαφέροντα στις χειρουργικές όταν είναι να πάμε και πότε πηγαίνουμε σε αυτές. Λοιπόν, αυτό που θα τονίσω στους ασθενείς, γιατί πολλοί έχουν το μύθο ότι μια χειρουργική επέμβαση θα παραμορφώσει το πρόσωπο. Ναι. Να φύγουμε αυτό το μύθο από το μυαλό μας και να πούμε ότι οι χειρουργικές θεραπείες πλέον που είναι μικρο επεμβατικές, ναι. τα περισσότερα facelift γίνονται με τοπική αναισθησία στο γραφείο πλέον. Μάλιστα. Αυτό. Δεν αλλάζουν το πρόσωπο. Αυτό που κάνουμε και με τις χειρουργικές επεμβάσεις είναι πλέον να μπούμε και να διορθώσουμε την πτώση, για παράδειγμα το facelift. Ναι. Έχει χαλαρώσει η περιτονία από μέσα. Και δεν γίνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η χειρουργική είναι η τελευταία λύση. Η τελευταία, όταν ο βαθμό είναι μεγάλο και υπάρχει μια συγκεκριμένη βαθμού πτώση, τότε. Μονόδρομος είναι η χειρουργική έτσι τεχνική. Mm-hmm. Διαφορετικά το αποτέλεσμα, όσο κατεβαίνεις και μειώνεις από το χειρουργείο, μειώνεις και το αποτέλεσμα που επιδιώκεις. Εννοείται. Έτσι, εννοείται. Άρα έχουμε, μιλάμε μόνο για facelift στο οι χειρουργικό. Οι χειρουργικές τεχνικές μπορεί να είναι διόρθωση, για το πρόσωπο μιλάω τώρα, μπορεί να είναι χειρουργική τεχνική, για παράδειγμα, παριών και προσώπου facelift, ναι. μπορεί να είναι ματιών, βλεφαροπλαστικές, έχουμε ανόρθωση φρυδιών, brow lift, έχουμε τεχνικές χειρουργικές όπου μπορούμε να δώσουμε, για παράδειγμα, σε περιοχές των χιλέων, ανόρθωση του χείλους, lip lift. Μάλιστα. Έχουμε τεχνικές χειρουργικές που αφαιρούμε από τις παριές λίπος το buccal fat removal για να δώσουμε πιο μεγάλο contouring στο πρόσωπο. Μάλιστα. Έχουμε τεχνικές σήμερα εναπόθεσης εφυτευμάτων στο πρόσωπο, σιλικόνης, cheeks, chin, γωνιές της γνάθου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη γκάμα χειρουργικών επεμβάσεων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Και δεν είναι ποτέ αργά, έτσι. Ποτέ δεν υπάρχει αργά. Η ηλικία είναι ένας σχετικός αριθμός και να κλείσουμε. Έχω χειρουργήσει τον τελευταίο μας ασθενή. Είναι 82 ετών ο κύριος, έχει κάνει και με τη γυναίκα του, κάνει και 2 facelift και μάλιστα όταν είχα την ηλικία είχα πάει λίγο σοκ, 82 ετών για facelift και μου άφησε ένα πράγμα ως παρακαταθήκη, μου είπε ότι είναι ένας ασθενής που πάει γυμναστήριο, που κολυμπάει καθημερινά και είναι γεμάτο ζωή και μου είπε γιατρέ, κάνω αυτό για να νιώθω εγώ καλά. Υπέροχο. Γιατί ο άνθρωπος γυρνάει στο μυαλό και όχι στο σώμα. Υπέροχο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία κουβέντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την εδώ παρουσία σας. Ήταν πολύτιμες οι συμβουλές και οι πληροφορίες φυσικά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Τη γνωστή πάντοτε ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Thanks everybody for watching, much appreciated. If you like this video, click the thumbs up button. For more information, check out these links. And if you're new to our channel, please do not forget to subscribe and to turn on your notification with the bell icon down below to get all of our new updates in your feed.